Λοιπόν, ωραία. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ πέρα και έχουμε γεμίσει το Free Thinking Zone, ένα πολύ φιλόξενο χώρο. Καιρό σκεφτόμασταν να κάνουμε μια εκδήλωση. Η μελέτη που κάναμε με τον Γιώργο τον Οικονομίδη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για λογαριασμό της διανέωσης αποτέλεσε την αφορμή για να κάνουμε τη σημερινή μας εκδήλωση. Το ερώτημα που είχαμε θέσει τότε είναι αν υπάρχει περιθώριο κοινωνικής συνεννόησης για ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης. Τρέξαμε τη μελέτη μαζί με τον Γιώργο τους προηγούμενους μήνες. Το αποτέλεσμα αυτής το παραδώσαμε το 2017 στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ως εργαλείο για να επιτευχθεί αυτή η συνέντευξη των κοινωνικών εταίρων. Μετά από ένα διάστημα, το δημοσιεύσαμε πρόσφατα στην διανέωση, η οποία μας το είχε αναθέσει και όλες να το κάνουμε. Οπότε, με αφορμή την έκδοση της μελέτης, είπαμε να κάνουμε τη σημερινή μας εκδήλωση και να έχουμε μαζί μας εκλεκτούς προσκεκλημένους, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα που αποδεχτήκανε την πρότασή μας να είναι μαζί μας σήμερα. Τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Φραγκίσκο Κουδεντάκη, συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους του Δημού και φυσικά τον καθηγητή μου και πολύ καλό ερευνητή και γνώση των οικονομικών θεμάτων και συνεργάτη του κυρίου Οικονομικών, τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου. Πριν ξεκινήσουμε, φυσικά ο λόγος είναι στον κύριο Διονύση Νικολάου, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής της Διανέωσης και ήταν η αφορμή αυτός που είχε τη σκέψη να κάνουμε τη μελέτη αυτή για την οποία θα συζητήσουμε, αλλά θα αποτελέσει την αφορμή για την ευρύτερη συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα. Ο κύριος Νικολάου έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Με θερμές ευχαριστίες για αυτή τη δυνατότητα που μας δίνετε, που θα μπορούσα να αρχίσω μόνο με 2-3 λόγια για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι η διανέωση. Είμαστε ένας ανεξάρτητος ερευνητικός οργανισμός. Έχουμε συμπληρώσει παρουσία ερευνών για 3 συνεχή χρόνια και φιλοδοξία μας είναι να συμβάλλουμε με τεκμηριωμένες προτάσεις όπως αυτές προκύπτουν μέσα από τις έρευνες για την επίλυση κρίσιμων διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και η οικονομία. Έχουμε δημοσιεύσει μια σειρά ερευνών που αφορούν τόσο την οικονομία όσο και την οικονομία και σε ό,τι αφορά την χρονική αυτών διάσταση είναι και βραχυχρόνιες προτάσεις αλλά και μακροχρόνιες, όπως χαρακτηριστικά λέμε για την κλιματική αλλαγή, το δημογραφικό μας και πολλά άλλα τέτοια παρόμοια προβλήματα. Στο μεγάλο θέμα των διαρθρωτικών προβλημάτων που άπτεται και κοινωνικής προσέγγισης είναι το μεγάλο θέμα της συνένεσης, η οποία αποτελεί τουλάχιστον για πολλές προηγουμένες χώρες και για όσες πέτυχαν τη βασική προϋπόθεση για να εξέλθουν από την κρίση. Ήταν πραγματικά μια πρόκληση για μας να διενεργήσουμε σε συνεργασία με τον κύριο Οικονομίδη και τον κύριο Τριαντόπουλο αυτή την έρευνα και να προσεγγίσουμε το θέμα της κοινωνικής συνένεσης, αν αυτή υπάρχει, αν δεν υπάρχει, σε τι βαθμό προδιαγράφεται και με βάση αυτό να συνεχίσουμε. Είναι βαθιά πεποίθησή μας ότι η ελληνική κρίση, πέρα από τις δομικές της αιτίες, έχει προφανώς και τα αίτια της στην έλλειψη ανταγωνιστικότητας, που δυστυχώς δεν μπορέσαμε να ξεπεράσουμε ακριβώς λόγω ελλείψεως συνένεσης. Ο πολιτικός κόσμος, στηριγμένος σε πελατειακές σχέσεις, δεν είχε αφενός την τόλμη να εκτελέσει ριζικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά αφετέρου όμως και η κοινωνία ευρύτερα δεν είχε τη διάθεση να συνενέσει σε μερικά από αυτά. Πιστεύουμε όμως ότι η αναβάθμιση κοινωνικού διαλόγου με τεκμηριωμένα στοιχεία και η ανάπτυξη εφαρμόσιμων προτάσεων μπορεί να αποτελέσει βασικά στοιχεία μιας μακροχρόνιας στρατηγικής. Και βέβαια πρέπει να πείσουμε την πλειοψηφία της κοινής γνώμης για τη χρησιμότητα των δομικών και διαρθρωτικών αλλαγών
αφού κάθε μέρα βλέπουμε ακόμα και σε μεγάλες και προηγμένες οικονομίες, παράδειγμα τις μέρες αυτές στη Γαλλία, εάν η κοινή γνώμη δεν είναι καλά ενημερωμένη, δεν μπορεί να υπάρξει και η αντίστοιχη συνένεση για να γίνουν αυτές οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που κατά βάση ο χρονικός προσδιορισμός τους είναι την εποχή που η οικονομία πάει καλά. Όταν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, ο συνδυασμός αλλαγών και ύφεσης δεν είναι ο καλύτερος δυνατός για να έρθουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Η διανέωση λοιπόν με στόχο να συμβάλλει στην πρόθεση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων έχει διενεργήσει ένα πλήθος ερευνών αλλά και έχει αναδείξει και έναν ικανό αριθμό καλών πρακτικών. Πώς δηλαδή διάφορες οικονομίες μπόρεσαν και παρόλες τις δυσκολίες πέτυχαν αυτή τη λεγόμενη συνένεση. Γιατί και εμείς πιστεύουμε ότι η συνένεση είναι εκ των όνων κάνευ παραγόντων για να επιτευχθεί κάποιο αποτέλεσμα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο των καλών πρακτικών έχουμε προβεί στις εξής ενέργειες. 10 μέρες πριν είχαμε εδώ τον πρώην πρόεδρο της, τον πρώην πρωθυπουργό της Φιλανδίας. Είναι μια χώρα η οποία πέρασε πολύ μεγάλα προβλήματα τη δεκαετία 90-91, την εποχή δηλαδή που κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση και ταυτόχρονα είχαν φοβερές και μεγάλες επενδύσεις στη Φιλανδία. Αυτό έχει αποτέλεσμα να συμπαρασύρει και τη φιλανδική χώρα, οι τράπεζες να περάσουν σε μια μεγάλη κρίση, οικοδομές, ακίνητα κτλ. Ίσως ήταν πρωτόγνωρα πράγματα και για όλους αυτούς, που όμως με βάση τη συνένεση όλων ανεξαιρέτως των κομμάτων και μετά από μια περιπέτεια εμφυλίου πολέμου εντός της χώρας αυτής, κατόρθωσαν και βρήκαν το σημείο εκείνο της συνεννόησης που τους έδωσε τη δυνατότητα αμέσως μετά και στο ευρώ να μπουν και σήμερα να αποτελούν έναν από τους 10 παγκόσμιους πρωταθλητές γύρω μας. Κάναμε και κάτι άλλο. Θέλαμε να μάθουμε τι έγινε στην Κύπρο. Γιατί είναι μια χώρα που πέρασε μια κρίση και τελικά μπόρεσαν να απεξέλθουν. Για τη συνέντευξη ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης σε ομιλία του που είχε οργανώσει διανέωση τον Νοέμβριο του 2017 και μάλιστα με τον τίτλο «Η Κύπρος μετά την κρίση» αναφέρθηκε εκτενώς στη συλλογική προσπάθεια της Κυπριακής Κυβέρνησης των πολιτικών δυνάμεων και ανοίγαγε την συνένεση σαν σημαντικότατο παράγοντα της αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης. Μπορώ ακόμα να αναφερθώ μέσα από την έρευνα που έχουμε κάνει στη διανέωση στην περίπτωση της Πορτογαλίας, η οποία το Μάιο του 2011 υπέγραψε ένα μνημόνιο με τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης μειοψηφίας από τους σοσιαλιστές του Αντώνιο Κώστα που την υποστήριξαν, το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα Μπλόκο και το κομμουνιστικό κόμμα. Το Μάιο του 2014 η Πορτογαλία βγήκε από το μνημόνιο. Ο πιο σημαντικός λόγος που οι Πορτογάλοι αντιμετώπισαν σωστά αυτή την κρίση ήταν η κουλτούρα της συνένεσης πολιτικής και κοινωνικής. Στην Πορτογαλία δεν υπήρξαν αγανακτισμένοι. Μπορώ να αναφέρω και άλλες πρακτικές, τις οποίες έχουμε συλλέξει από άλλες χώρες και τις οποίες έχουμε εκδώσει σε ένα βιβλίο που λέγεται «Είναι μετάφραση του αγγλικού The Fix» και είναι κατά τη δική μας ερμηνεία λύσεις υπάρχουν και περιλαμβάνει πολλές χώρες ανά την Ιφίλιο που μέσα από τη συνένεση πάλι βρήκαν τη λύση. Τώρα τι γίνεται στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο κάνουμε μια έρευνα που την έχουμε υπό την επωνυμία «Τι πιστεύουν οι Έλληνες» και ένα από τα θέματα που ρωτάμε συνέχεια είναι το θέμα της κοινωνικής συνένεσης. Το 89% των ερωτηθέντων απάντησε και συμφωνεί ότι δεν υπήρξε συνένεση για την αντιμετώπιση της κρίσης ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα και αυτό ήταν η βασική αιτία της διάρκειας της κρίσης, η οποία βέβαια διαρκεί 10 χρόνια τώρα. 89% παραλαμβάνω λέει η έλλειψη συνένεσης ήταν η βασική αιτία. Τους κάναμε μια ερώτηση. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, η χώρα τι έχει περισσότερη ανάγκη για να βγούμε από την κρίση. Η απάντηση με την πρώτη τοποθέτηση, ταξινόμηση, ήταν συνεργασία.
πολιτική συνένεση, 42%. Βέβαια δεν αγνοεί ο κόσμος, ούτε ξεχνά να προτείνει και άλλα πράγματα. Ας πούμε, ένας ικανός και ισχυρός ηγέτης συμπληρώνει 48%. Ρωτήσαμε μετά για κρίσιμα θέματα, γιατί είπαμε να υπάρξει συνένεση πού, σε κρίσιμα διαρθρωτικά. Ωραία. Ποια είναι αυτά τα διαρθρωτικά και τι μας λένε δυστύχως. Πού οφείλεται η κρίση, ας πούμε, σε εμάς, τους άλλους. Το 70,4% λέει ότι οφείλεται στις δικές μας αδυναμίες. Το λέω αυτό γιατί σε όσους ψάχνουν για συνένεση στην κοινωνία μέσα σύμφωνα με τις έρευνες, υπάρχουν στοιχεία συνενετικά. Δηλαδή δεν είναι λίγο να πιστεύει κάποιος ότι φταίμε εμείς. Και το λέω σαν τη διαστολή, φταίνει οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι, οι Μέργελ και ούτω καθεξής. Μπορώ να πω και άλλα ευρήματα περιληπτικά. Δηλαδή οικονομικά πώς είμαστε, πώς στάσαμε εκεί που λέμε ότι φταίμε οι ίδιοι. Γιατί καταναλώναμε, λέει, περισσότερα από όσα παράγουμε, το λέει το 77%. Και εμείς πιστεύουμε ότι είναι καλά επιχειρήματα και για τους πολιτικούς να φτιάξουν ένα πρόγραμμα με βάση αυτά τα ευρήματα. Μιλάμε για το αναποτελεσματικό κράτος. Και θέλουμε σε ερωτήματα μεγάλο, μικρότερο, καλύτερο, πιο παραγωγικό και κυρίως τι ρόλο παίζει. Αναγνωρίζει σε ποσοστό 62% η κοινωνία ότι το κράτος επεμβαίνει υπερβολικά στον τομέα της οικονομίας. Ότι χρειαζόμαστε μικρότερο δημόσιο τομέα το 61% και υπέρ των ξένων επενδύσεων τάσεται το 83%. Το έξω οι επενδύσεις και κάτω οι πολυεθνικές δεν βγαίνει στις ερευνές μας. Σχετικά με τις επιχειρήσεις, για επενδύσεις και για καινοτομία. Το αντίστοιχο ερώτημα, αν είναι σημαντικό για να βγούμε από την κρίση, άρα αν πρέπει να δοθούν κίνητρα μέσα από ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό, απαντάει το 82% ότι ναι, θα ήταν χρήσιμο για επενδύσεις και καινοτομία αυτές. Και ότι οι αποκρατικοποιήσεις είναι κάτι καλό για όλους μας, το 57%. Οι μεταρρυθμίσεις είναι κάτι καλό, 77%. Λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, συνένεση, 60,2. Η καταλληλότερη στρατηγική ανάπτυξη ποια είναι, τα ερωτήματα ίσανται δύο. Να πέσει χρήμα στην αγορά, τελσιανό μοντέλο, ή να αυξηθούν οι επενδύσεις και μέσα από τις επενδύσεις να έρθει η ανάπτυξη. Το να πέσει χρήμα μειονεκτεί, 22%. Το να αυξηθούν οι επενδύσεις και μετά να έρθει η κατανάλωση, 73%. Αυτά για την κοινωνία και αυτά και για τους πολιτικούς που είπα προηγουμένως. Στο παιχνίδι όμως είναι και οι κοινωνικοί εταίροι, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα. Γιατί και εδώ η συνένεση δεν έχει αποδώσει. Και εκεί, αν και όλοι συμφωνούν ότι ένας ειλικρινής διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και τα λοιπά θα μπορούσε να φέρει καλό αποτέλεσμα, εντούτοις δεν έχει γίνει. Άρα το ερώτημα ήταν ποιες είναι αυτές οι αγεπήρωτες διαφωνίες. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, μέσω του Προέδρου της, ζήτησε από τη Διανέωση να εκπονήσουμε μία μελέτη που απαντά σε αυτό το ερώτημα. Η έρευνα της Διανέωσης διενεργήθηκε από τα αξιότιμα αυτά στελέχη, τον κύριο Οικονομίδη και τον κύριο Τριαντόπουλο, και έχει βασιστεί επάνω σε δημοσιοποιημένες εκθέσεις και αναλύσεις των κοινωνικών εταίρων, έτσι όπως τα λένε δημόσια. Πήραμε όλα τα κείμενά τους, όλα τα έγγραφά τους, όλες τις διακηρύξεις, όλες τις υποσχέσεις και βιζαβή βάλαμε στη μέση τα μεγάλα θέματα για να δούμε τι γίνεται. Και πράγματι φαίνεται ότι σε πολλά θέματα υπάρχει δυνατότητα για ευρεία και ισχυρή συνένεση. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι έχουν λυθεί και όλα τα προβλήματα. Δεν θα πω λεπτομέρειες γιατί άλλωστε είναι και το κύριο θέμα των συνεργατών μας. Απλώς εγώ θα ήθελα να επισημάνω με όλα αυτά και με την αναφορά μου στα ξένα παραδείγματα και με τα ευρήματα στο κοινό, αλλά και από την έρευνα που θα διαπιστώσετε παρακάτω τα συμπεράσματά της, είναι ότι η κοινωνία μετά την δεκαετή κρίση που εβίωσε μπορεί να αποδεχτεί πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι πιστεύουμε. Ας το τολμήσουμε λοιπόν.
ο περιορισμός του λαϊκισμού, του στήρου ανταγωνισμού και του πολιτικού κόστους πρέπει να δώσουν τη θέση τους στην πολιτική συνεργασία, στην ανάληψη πολιτικού ρίσκου και στον μακροχρόνιο οραματισμό που θα μας οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Σας ευχαριστώ και σας αφήνω για να ακούσετε τα αποτελέσματα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Είναι μια εκδήλωση που σχεδιάζαμε καιρό με τον Χρήστο Δοντριαντόπουλο, τον πρόεδρο της Σύνθεσης. Για όσους δεν με γνωρίζετε, λέγομαι Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, είμαι αντιπρόεδρος της Σύνθεσης. Και ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια μαζί με τον Χρήστο πριν 4 χρόνια και άλλους καλούς φίλους, τον Παναγιώτο Βαρλάκα που είναι εδώ, την Κουγότηρο Καδάκη και την Άνση που είναι πάλι εδώ και τον Γιάννη Δημητρόπουλο, εν πάση περιπτώσει. Όπως καταλαβαίνετε και από το όνομα της Σύνθεσης, δεν είμαστε τόσο γνωστοί όσο η Διανέωσης βέβαια, αλλά μας τιμά το γεγονός ότι κάνουμε πράγματα μαζί. Η σκέψη μας ήταν ακριβώς αυτή, δηλαδή πώς θα πάμε λίγο πιο μπροστά. Η προσπάθειά μας προηγήθηκε το 2013-2014 και θέλαμε, το λέει και το όνομα βέβαια Σύνθεσης, πώς μπορούμε να δούμε ως μηχανικός το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο που λέγαμε ή την ελάχιστη βάση που μπορούμε να έχουμε ως κοινωνία, να πατήσουμε πάνω εκεί και να προχωρήσουμε να περάσουμε αυτές τις δυσκολίες. Γιατί λέγαμε ότι, όπως είπε και ο κύριος Νικολάου, άλλες χώρες τα καταφέραν. Δηλαδή δεν θεωρούμε ότι έχουμε να ζηλέψουμε κάτι επί της ουσίας ως ανθρώπινο κεφάλαιο, ως δομές από χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Κύπρος. Αυτά τα ευρήματα που βλέπουμε στις μελέτες της διανέωσης αλλά και αλλού είναι πραγματικά ενθαρρυντικά. Και η μελέτη που έγινε για να δούμε τα επίπεδα της κοινωνικής συνεννόησης κατέληξε σε κάποια πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Καταγράφω έτσι για την αρχή της συζήτησής μας ότι οι κοινωνικοί εταίροι κάνοντας διάφορες προτάσεις καταγράφουν κάποια πεδία όπου μπορούν να υπάρξουν συγκλήσεις και είναι χρήσιμο να τα γνωρίζουμε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Αλλά είναι σαφή και ίσως αυτονόητα, όπως είναι η δημόσια διοίκηση, η φορολογική πολιτική, το δικαστικό σύστημα, η κλάδη με συγκριτικό πλεονέκτημα, η οικονομική κλάδη με συγκριτικό πλεονέκτημα, ο κλάδος της υγείας, προφανώς οι αντιθέσεις, οι διαφορές σε αυτούς τους κλάδους είναι μικρές έως ελάχιστες στο φάσμα το κοινωνικό και το πολιτικό. Υπάρχουν βέβαια και κάποια άλλα πεδία όπως ο τομέας εκπαίδευσης που η μελέτη βρίσκει ότι ανήκει στους τομείς που μπορούν να υπάρχουν συγκλήσεις. Βέβαια η πραγματικότητα δείχνει ότι ο τομέας εκπαίδευσης πολλές φορές είναι ένας τομέας σύγκρουσης και θα έλεγα και ίσως και μικροπολιτική σύγκρουση σε κάποια επίπεδα. Απ' την άλλη υπάρχει μια δεύτερη ομάδα πεδίων όπως είναι η αγορά εργασίας, το σύστημα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ασφάλισης, η αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας, όπου φαίνεται να είναι λίγο δυσκολότερη η συνένεση, με βάση τουλάχιστον τις προθέσεις και τις διακηρύξεις. Σε κάθε περίπτωση αυτό μένει να αποδειχθεί. Ξεκινώντας αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς για μένα είναι μια προσωπική παρατήρηση, αρκετά χρόνια μετά την κρίση, 9-10, δεν έχουμε καταλήξει ως κοινωνία σε τι ακριβώς μας έφερε εδώ. Βλέπουμε μελέτες να λένε ότι φταίει το μεγάλο δημόσιο. Κάποιες άλλες λέει ότι φταίνε η κρατικοδίκητη επιχειρηματικότητα. Κάποιες άλλες μελέτες φταίνε οι πολλές επιδοτήσεις. Κάποιες άλλες μελέτες φταίνε οι τράπεζες. Μου έρχεται στη σκέψη λοιπόν πολλές φορές το ρητό ενός γνωστού αρχαία Έλληνα φιλοσόφου του Αντιστένη που έλεγε ότι η αρχή της επιστήμης είναι των ονομάτων επίσκεψης. Δηλαδή τι σημαίνει να ορίσουμε τις έννοιες, να μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα, όταν λέμε υγεία να εννοούμε το ίδιο πράγμα, όταν λέμε παιδεία να εννοούμε το ίδιο πράγμα, όταν λέμε εκπαίδευση το ίδιο πράγμα, όταν λέμε ισότητα το ίδιο πράγμα. Αν δεν γίνει αυτό και αν δεν γίνει μια καταγραφή των πραγματιών αιτιών της κρίσης, γιατί προφανώς από τη μεταπολίτευση και μετά δεν υπήρχαν μόνο κακά, ίσα ίσα, είχαμε μια χώρα που ξεκίνησε σε ένα επίπεδο οικονομικό και κοινωνικό και έφτασε σε ένα πολύ υψηλό, έφτασε να είναι η Ελλάδα
η Ελλάδα, η μικρή αυτή Ελλάδα, μέσα στις 30, στις 25-30 πιο πλούσιες χώρες του κόσμου. Αυτό δεν ήταν ένα μικρό επίτευγμα. Σίγουρα έγιναν κάποια λάθη όμως που μας οδηγήσαν σε ένα διέξοδο και αυτά θα πρέπει νομίζω συνενετικά από όλο το φάσμα να πραγματικά να τα εντοπίσουμε για να μην ξαναγίνουν τα ίδια. Και προφανώς όταν μιλάμε για κοινωνική συνεννόηση για να έχει αποτέλεσμα όπως πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το timing. Η κοινωνική συνεννόηση θα πρέπει να συμβεί όταν θα έχει πραγματικό αποτέλεσμα. Δεν έχει αποτέλεσμα να καταστραφούν τα πάντα και μετά να συνεννοηθούμε. Στην καταστροφή, κακός ή καλός, κακός, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη συνεννόηση. Άρα νωρίτερα ίσως και από τώρα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, καλό είναι να βρούμε ως κοινωνία τα πράγματα που μπορούμε να συνεννοηθούμε και να μας οδηγήσουν παραπέρα. Δεν θα μακρηγορήσω άλλο, θα ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να δώσω το λόγο στον κύριο Κουτεντάκη, ο οποίος είναι λέκτορας σε οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή. Έχει σπουδάσει στα Πανεπιστήμια Αθηνών Warwick και στο Πάντιο και οι επιστημονικές του εργασίες αφορούν τα οικονομικά της εργασίας και τη δημόσια οικονομική. Από τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι τον Μάρτιο του 2018 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Γενικό Διευθυντήριο του Κράτους. Κύριε Κουτεντάκη, ο λόγος σε εσάς. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και τη διανέωση και τη σύνδεση για τη σημερινή πρόσκληση σε ένα πολύ διαφορετικό κουβέντα. Και να ξεκινήσω λέγοντας ότι η μελέτη σχετικά με την κοινωνική συνένεση είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά και μια πάρα πολύ κρίσιμη καταγραφή των απόψεων των κοινωνικών φορέων γύρω από μια σειρά ιδιαίτερα κρίσιμα ζητήματα για την χώρα. Και το θετικό που βγαίνει από αυτή τη δουλειά, τουλάχιστον αυτό που αντιλήφθηκα εγώ σε θετικό, είναι ότι διαπιστώνεται μια ευρεία συνένεση γύρω από πάρα πολλά κρίσιμα θέματα. Τη δημόσια διοίκηση, την οικονομία, τις αγορές χρήματος και προϊόντων, την εκπαίδευση, την υγεία κλπ. Θέματα που είναι πάρα, πάρα πολύ κρίσιμα και το να διαπιστώνει κανείς ότι η απόψη κοινωνικών εταιρών στον ένα συνόλο βαθμό είναι κοντά, είναι πράγματι ένα πληροφόρο μήνυμα για το σήμερα. Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις, δύο σχόλια γύρω από την εργασία για τη συνέντευξη. Το ένα το εξής, ότι αυτό που κάνει η εργασία είναι να πάρει τις διακηρυγμένες θέσεις έτσι των φορέων. Και σε αυτό το γενικό επίπεδο των προθέσεων και των διακηρύξεων διαπιστώνεται συνέντευξη. Υποθέτω ότι αυτή η συνέντευξη δεν προέκυψε τώρα. Εντάζω ότι σε μεγάλο βαθμό στο ερώτημα, για παράδειγμα, πιστεύετε ότι πρέπει να παταχθεί η προοδευτική, δεν θα απαντήσει κανείς όχι, θεωρώ ότι το ερώτημα είναι πολύ καλό πράγμα. Στο ερώτημα, θεωρείτε ότι η αδίλωτη εργασία πρέπει να περιοριστεί. Φυσικά πρέπει να περιοριστεί. Είναι μια σειρά από ερωτήματα δηλαδή, που κανείς δεν θα έλεγε δημόσια κάτι διαφορετικό. Ωστόσο όμως, πολιτικές ή οι αλλαγές που γίνονται στο θεσμικό πλαίσιο ή στην εκτελεστική λειτουργία των πραγμάτων που θα μπορούσαν να διορθώσουν προβλήματα γύρω από τα οποία υπάρχει συνένεση, είναι πάντα συγκεκριμένες. Και πολλές φορές μπορεί σε ένα γενικό επίπεδο να συμφωνήσουμε όλοι σε κάποια πράγματα, αλλά όταν πάμε να το εξειδικεύσουμε και να μιλήσουμε για συγκεκριμένες πολιτικές, εκεί ενίοτε μπερδεύεται η κατάσταση και η συνένεση αρχίζει σιγά σιγά να αποδυναμώνει. Είναι χαρακτηριστικό για παράδειγμα, έτσι και να έρθω στο αγαπημένο παράδειγμα τη φοροδιαφυγή. Όλοι θα πούνε ότι πρέπει να παταχθεί η φοροδιαφυγή, αλλά όταν για παράδειγμα υποχρεωθούν να έχουν φως στα καταστήματά του, αρχίζει η προσφυγική συμβουλή τη επικρατεία. Όλοι θα πούνε ότι είναι κακό πράγμα η ανασφάλιση εργασία, αλλά όταν πριν κάποια χρόνια θεσμοθετήθηκε ένα ιδιαίτερα τσουκτερό πρόστιμο για τι περιπτώσει παραβάσεων τέτοιου τύπου, δηλαδή απασχόληση με ασφάλιση του προσωπικού. Πάλι άρχισαν να υπάρχουν αντιδράσεις και τι εξωτερικά πρόστιμα και τι κακό μας κάνει. Δηλαδή, και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν παρακολουθούμε μια συζήτηση
οι διακηρυγμένες απόψεις γύρω από τις οποίες πάμε να δούμε αν υπάρχει όχι συνένεση, να κοιτάμε σε ποιο επίπεδο, σε ποιο αφαιρετικό ή γενικό επίπεδο διαπιστώνεται η συνένεση και πόσο μπορεί να εξειδικευτεί αυτό σε συγκεκριμένα πράγματα. Και εκεί να δούμε αν υπάρχει στο διατάφτα η συνένεση και όχι γενικότερα. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να σχολιάσω για τη συνένεση είναι το εξής, ότι μπορεί να διαπιστώσει κανείς αυτό που κάνει σε μεγάλο βαθμό η μελέτη, μια εξαρχή συνένεση. Δηλαδή ότι οι θέσεις που εκφράζουν έτσι κι αλλιώς κάποιοι φορείς, κάποιοι πρόσωποι συμφερόντων ταυτίζονται εκ των προτέρων. Και μετά να δει, έτσι όπως είπα και πριν, την εξειδίκευση. Υπάρχει όμως και μια άλλη μορφή συνένεση, την οποία θεωρώ λίγο πιο κοντά στο πραγματικό κόσμο, το πιο μεγαλύτερο. Είναι αυτή που προκύπτει ως αποτέλεσμα διαλόγου και αντιπαράθεσης. Και τελικά αμοιβαίων συμβασμών. Δηλαδή ότι σε πολλά πράγματα η συνένεση δεν υπάρχει εξ αρχής. Αλλά αποκτιέται, κατακτιέται μέσα από μια συζήτηση διαφορετικών απόψεων, που ενδεχομένως να είναι μείωτη και έντονη αντιπαράθεση κλπ. Αλλά αυτό νομίζω είναι κάτι που μπορεί να οδηγήσει τελικά στο να έρθουν κοντά αρχικά διαφορετικές απόψεις και να καταλήξουν σε κάτι που μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό που είχε στο μυαλό της κάθε φορά την ώρα που πάθαμε στο τραπέζι, αλλά να μην είναι και κάτι που θα τη δημιουργήσει πρόβλημα. Θεωρώ ότι αυτή η συνένεση είναι, ας πούμε, καλύτερη ποιότητα, ακριβώς γιατί έχει μεσολαβήσει και μία μετακίνηση της σκέψης της κάθε πλευράς από εκεί που ξεκίνησε μέχρι εκεί που κατέληξε στην συνένεση. Και με την ευκαιρία να αναφερθώ, ξεκινάει η μελέτη με μια αναφορά στο έργο του Ασιμόπουλου και του Ρόμπινσον, έτσι, για το Why Nations Fail. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα έργο πάλι του Ασιμόπουλου και του Ρόμπινσον, λίγο πριν από το Why Nations Fail, το Economic Origins of the Creator of the Democracy. Το οποίο είναι λίγο πιο στριφνό, έτσι, δεν είναι τόσο δυνατό. Και ήταν κάτι που νομίζω είναι σημαντικό, ότι οι πολιτικοί στις δημοκρατίες σπανίως είναι win-win καταστάσεις. Στις περισσότερες φορές είναι ένα παιχνίδι μεγεθυντικού αθροίσματος, όπως λένε, όπου κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει και τελικά η επίτευχτη συνένεση είναι μια ισορροπία σε αυτό το συμβασμό και σε αυτή την διαπραγμάτευση. Ένα τελευταίο σχόλιο έχει να κάνει με κάποια προβλήματα που έχουμε στη χώρα μας στην αναζήτηση της συνένεσης. Και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που έχουμε μάθει να συζητάμε, μάλλον με τον τρόπο που έχουμε μάθει να μην συζητάμε. Και υπάρχουν δύο ειδών συζητήσεις που γίνονται, γιατί συζητάμε πολύ στην Ελλάδα, έχει πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι το πρώτο πρόβλημα, μάλλον, είναι ότι πολλές φορές οι συζητήσεις γίνονται μεταξύ ανθρώπων που εξ αρχής συμφωνούν στα πάντα. Οπότε κανείς δεν κερδίζει κάτι από τη μεγάλη απόψη, γιατί είναι πάνω κάτω στο ίδιο μικροσχήματο. Μένουν όλοι ευχαριστημένοι βέβαια, αλληλοσυγχαίρονται ενδεχομένως, αλλά δεν προχωράει για την σκέψη παραπέρα. Αυτή είναι το ένα πρόβλημα. Και το άλλο πρόβλημα είναι ότι την αντιπαράθεση τίνουμε να την κάνουμε ανταγωνιστική. Δηλαδή, όταν βρεθούν άνθρωποι που διαφορετικά σαν τραπέζι να συζητήσουν, πολλές φορές η προσπάθεια είναι το ποιος θα φωνάξει περισσότερο ή ποιος θα καταφέρει να αποδομήσει τα επιχείρηματα του άλλου. Δηλαδή τηλεοπτικού τύπου συζητήσεις για να προσθέτουν θέαμα και εντυπώσεις περισσότερο γίνονται, παρά για να βρεθεί ενδεχομένως ένας κοινός στόχος μεταξύ διαφορετικών απόψεων. Γι' αυτό λέω και που σε αυτή τη συζήτηση βρίσκονται άνθρωποι που σίγουρα διαφωνούν μεταξύ τους πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει το επίπεδο έτσι, πολιτισμού και τεκμηρίωσης επιχειρημάτων ώστε να προκύψουν βελτιώσεις και βήματα μπροστά στη σκέψη του καθενός. Θα σταματήσω εδώ προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουπεντάκη. Κύριε Τσακλόβλου, να σε καλέσω να κάνετε και εσείς το δικό σας σχόλιο. Ο κύριος Τσακλόβλου είναι καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ερευνητικός εταίρος σε αρκετά Ινστιτούτα και η έρευνά του επικεντρώνεται σε ζητήματα οικονομικής ανισότητας, φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, οικονομικών αποδόσεων της εκπαίδευσης και του αναδιανομητικού ρόλου του κράτους. Θα θέλαμε ένα σχόλιο γι' αυτό, κύριε Τσακλού, τώρα που φτάνουμε στο τέλος χρονιάς. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Με επιτρέψετε να ξεκινήσω λέγοντας δύο λόγια για τους συγγραφείς. Υποθέτω δεν σας είναι γνωστή, δεν είναι household names. Ο Γιώργος Οικονομίδης είναι ένας από τους καλύτερους
Έλληνες οικονομολόγους της γενιάς του. Θεωρώ ότι ήταν μεγάλο επίτευγμα που καταφέραμε και το κρατήσαμε στην Ελλάδα και δεν ήταν και αυτός ένα ακόμα νούμερο στο Brain Drain. Ο Χρήστος Τυριαντόπουλος είναι ένα από τα καλύτερα διδακτορικά που έχει βγάλει σε πρόσφατα χρόνια το τμήμα μου. Και πρέπει να πω ότι το ανέφερε και ο ίδιος προηγουμένως. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του όταν ήταν αποσπασμένος στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ο Χρήστος είναι αυτό το πράγμα που λέμε ο άνθρωπος που κάνει solid analysis. Υπήρχαν ένα ή δύο ή τρία άτομα όλα και όλα από όλους τους συνεργάτες μου, στους οποίους ποτέ δεν γύρισα κάτω για να του πω ότι αυτό ξαναδέστο, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Λοιπόν, και να πούμε τώρα στο θέμα της συγκεκριμένης της μελέτης. Η Ελλάδα μπήκε στην κρίση μετά από μια δωδεκαετία που είχε ρυθμούς μεγέθυνσης οι οποίοι ήταν κατά μέσο όρο 1,5% ψηλότερη από την Ευρωζώνη. Αλλά το πρότυπο αυτό ήταν βασισμένο βασικά στην κατανάλωση. Ακόμα και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια κρίσης, η κατανάλωση στην Ελλάδα, δημόσια και ιδιωτική μαζί, είναι μακράν η υψηλότερη σε όλη την Ευρώπη εκτός από την Κύπρο. Σε μεγάλο βαθμό αυτή η κατανάλωση χρηματοδοτούνταν από εισρωές από το εξωτερικό. Οι επενδύσεις, σαν ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, στα τελευταία χρόνια πριν από την κρίση ήταν πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Αλλά, όπως και σε πολλές άλλες χώρες οι οποίες μπήκαν σε μνημόνια, είχε το χαρακτηριστικό της δομής των επενδύσεων. Ήταν επενδύσεις κυρίως σε κατοικία. Όταν πηγαίναμε να δούμε το business investment, ήμασταν αρκετά πιο κάτω, που έχει μεγάλα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, ήμασταν πολύ πιο κάτω από τα αντίστοιχα των ευρωπαϊκών χωρών. Στερεμπλώσεις όλη αυτή την πορεία, μυριάδες. Αν πάτε να δείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, και θα επανέλθω σε αυτό το σημείο, τις εκλογές του ΟΣΑ που κατατάσσουν το βαθμό ευκαμψίας ή δισκαμψίας των διαφόρων αγορών, τόσο από την πλευρά της αγοράς εργασίας, όσο και από την πλευρά προϊόντος και υπηρεσιών, ακόμα και την αγορά κεφαλαίου, φαινόταν ότι η ελληνική οικονομία ήταν πιο δύσκολη από όλες. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό από όλα, επειδή πολλές φορές αυτό το κίνημα να το ξεχνούμε. Η ελληνική οικονομία μετά από αυτήν τη δωδεκαετία που είχε αυτή την πολύ ψηλή, τους πολύ ψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης, είχε το 4ο ή 5ο το 2007 υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στην Ευρωζώνη, και το κυριότερο, είχε το ψηλότερο ποσοστό ανεργίας τόσο των νέων όσο και των γυναικών. Αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο να είναι ένα παρελθόν στο οποίο να θες να γυρίσεις. Τώρα, με αυτά και μετά, αλλά φτάσαμε στα περίφημα δίδυμα ελλείμματα πραγματικά κολοσσίων διαστάσεων. Δηλαδή, το δούμε ότι πάει σε πάρα πολλές χώρες που έχουν αντίστοιχα προβλήματα σαν τα δικά μας, σε λίγες πηγαίνει. Με περιπτώσεις που να έχουν δίδυμα ελλείμματα που υπερβαίνουν το 15% τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό ισοζύγιο. Μπήκαμε στα μνημόνια για να αποφύγουμε την άτακτη χρεοκοπία. Είχαμε μια θεαματική δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά με ένα τεράστιο κοινωνικό-οικονομικό κόστος. Τώρα, παρά την εκδήλωση της κρίσης σαν κρίση φερεγγιότητας του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή από τα προβλήματά μας στα δημοσιονομικά, η ρίζα της κρίσης στην Ελλάδα ήταν η κρίση ανταγωνιστικότητας, το οποίο ο κ. Νικολάου προηγουμένως. Και μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι όλες ανεξαιρέτως οι χώρες οι οποίες μπήκαν στα μνημόνια δεν ήταν οι χώρες οι οποίες είχαν αναγκαστικά το ψηλότερο δημόσιο χρέος. Ήταν οι χώρες οι οποίες είχαν πρόβλημα στο ισοζύγιο των χρυσών συναλλαγών τους. Άλλες χώρες όπως το Βέλγιο ή η Ιταλία, άλλες χώρες αριθμούς, που είχαν ψηλότερο δημόσιο χρέος, δεν ήταν σε μνημόνια. Και γιατί φτάσαμε σε αυτό εδώ το σημείο, συνηθίζω να λέω ότι φτάσαμε γιατί δεν κάναμε διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Συνηθίζω να λέω ότι το πιστοποιητικό της κρίσης για την Ελλάδα δεν γράφει πάνω 2010, χρονιά που μπήκαμε στα μνημόνια. Γράφει 2001. Ήταν η χρονιά που η τότε κυβέρνηση δεν καταφέρει να περάσει το ασφαλιστικό νόμο Γιαννίτση και από εκεί και μετά έχουμε μια σωρία υποχωρήσεων και καμία μεταρρύθμιση σχεδόν για 10 χρόνια. Τώρα, σήμερα φαίνεται να υπάρχει γενικά μια συμφωνία ότι θέλουμε να αλλάξουμε το παραγωγικό μας πρότυπο. Και φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία στο ότι αυτό το καινούριο παραγωγικό πρότυπο πρέπει να έχει δύο χαρακτηριστικά, περισσότερες επενδύσεις και εξαγωγές αντί κατανάλωσης και εισαγωγών. Αλλά και βεβαίως αυτό το πράγμα συνεπάγεται παραγωγή διεθνούς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών. Το ερώτημα είναι πώς θα πάμε εκεί πέρα. Λίγες ξεκάθαρες απαντήσεις φαίνεται να υπάρχουν από πολιτικά κόμματα, κοινωνικούς εταίρους, δεξαμενές σκέψεις ή και μεμονωμένους ακαδημαϊκούς. Ξεκάθαρο είναι σε όλο αυτό το πράγμα ότι έχουμε ανάγκη να συνεχίσουμε αυτή την πορεία των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων και επίσης, καλό θα ήταν αυτή η συμφωνία να ήταν συμφωνία ως προς το περιεχόμενο του, αυτό το φροντίσω προηγουμένως και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Τώρα, αυτή η μελέτη κατά την άποψή μου ήταν αναγκαία.
πού υπάρχει συνένεση, πού δεν υπάρχει συνένεση, πού μπορούμε να προχωρήσουμε και πού φαίνεται ότι οι διαφορές είναι μεγάλες. Πριν πάω σε επιμέρους της μελέτης, θέλω να πω ότι υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν. Υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά που κάνουν την ελληνική κρίση τόσο βαθιά όσο ήταν. Το πρώτο το ανέφερε ήδη. Οι αρχικές συνθήκες ήταν αβυσαλέα χειρότερες από τις άλλες χώρες. Αλλά υπήρχαν και άλλοι δύο παράγοντες. Οι δύο παράγοντες αυτοί είναι, φαίνεται ότι όταν αποφασίσεις να κάνεις εσωτερική, δηλαδή δεν θέλεις να φύγεις από το ευρώ. Άρα αντί για εξωτερική υποτίμηση, θέλεις να κάνεις εσωτερική υποτίμηση. Για να το πετύχεις αυτό το πράγμα πρέπει να έχεις ευέλικτες αγορές. Η Ελλάδα δεν είχε ευέλικτες αγορές, το ανέφερα πριν. Αλλά το δεύτερο πράγμα που μας λέει επίσης η βιβλιογραφία είναι να υπάρχει αυτό το οποίο το τονίζουν οι συγγραφείς της μελέτης, να υπάρχει κοινωνικό κεφάλαιο. Να υπάρχει trust, εμπιστοσύνη στην οικονομία. Είναι κάτι το οποίο ελαχιστοποιεί τις τριβές και το συνολικό κόστος. Δυστυχώς η Ελλάδα και πριν από την κρίση, και αυτό είναι κάτι το οποίο και κοινωνιολογικές μελέτες μας το δείχνουν και σήμερα ακόμα, είναι η χώρα στην οποία το κοινωνικό κεφάλαιο είναι σε τρομερή ανεπάρκεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η ελληνική οικονομία ήταν η οικονομία η οποία μπήκε με τα σοβαρότερα προβλήματα στην κρίση, μέχρι να φτάσουμε στο τρίτο μνημόνιο, η εκάστοτε κυβέρνηση είχε απέναντι την εκάστοτε αντιπολίτευση, η οποία έλεγε ότι όχι, υπάρχουν άλλοι τρόποι, άκου που μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Τώρα, στην ανάλυση της μελέτης, γιατί καλείται ένα μεγάλο φάσμα των νέων, δημόσια διοίκηση, φορολογική, πολιτική, δικαστικό σύστημα, αγορά προϊόντων και υπηρεσιών κλπ. Και είναι καλύτερα να μην το εξαντλήσω όλο αυτό. Σε μεγάλο βαθμό συμπληρώνει και το ανέφερε ο κ. Νικολάου αυτό, παλιότερες μελέτες της Διανέου, ενίσχυση Διανέου, μια των οποίων μάλιστα ήταν η δουλειά την οποία είχαμε κάνει με τους δύο συγγραφείς και επίσης τον Γιώργο τον Παγκουλάτο και τον Αποστόλη τον Φιλιππόπουλο. Επίσης συμπληρώνει και άλλες μελέτες που έχουν γίνει σε επιμέρους τομείς, όπως ήταν η υγεία και η κοινωνική προστασία του καθενό. Επίσημο βήμα κοινωνικού διαλόγου υπάρχει στην Ελλάδα, ναι, υπάρχει και υπάρχει πάρα πολλά χρόνια τώρα. Είναι η Οικονομική και η Κοινωνική Επιτροπή. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά η Οικονομική και η Κοινωνική Επιτροπή σε αρκετά χρόνια τώρα. Ήρθα όμως να πω και κάτι από την εμπειρία μου πριν από την κρίση. Είχα καλέσει σε ορισμένες περιπτώσεις σαν εξωτερικό εμπειρογνώμονα κλπ. Ένα πράγμα που είχα δει εκεί ήταν το ότι πραγματικά η κοινωνική συνένεση, η συνένεση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων υπήρχε για αρκετά ζητήματα, αλλά ήταν μια συνένεση με soft budget constraint. Εμείς συμφωνούμε και το λογαριασμό θα το πληρώσει το κράτος. Αυτό τέλειωσε. Αυτό το περίφημο του Γιάννου Σκορνάη, το soft budget constraint δεν υπάρχει πλέον. Και για μια χώρα η οποία είναι και έξω από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, μιλάμε για ένα extra hard constraint. Άρα οτιδήποτε από εδώ και πέρα είναι να κάνουμε, πέραν όλων των άλλων, θέλει και μια κανονικότατη κοστολόγηση. Όλα τα υπόλοιπα. Το συγκεκριμένο βιβλίο τώρα, αυτό που κάνει μια εξαιρετική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, κάνει λεπτομερείς συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων κειμένων που υπάρχουν και οι συγγραφείς καταλήγουν στο ότι φαίνεται να υπάρχει συμφωνία σε αρκετά θέματα. Γενικά, αν πάρουμε τους επιμέρους τομείς, αυτό το οποίο είδα να θεωρούν ότι γίνεται είναι κωδικοποίηση νομοθεσίας, αξιολόγηση παντού, υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και ενίσχυση ανεξάρτητων θεσμών, φαίνεται να υπάρχει στα περισσότερα κομμάτια από αυτά τα οποία αναλύουν οι συγγραφείς. Θα μου επιτρέψετε να έχω μεγάλες αμφιβολίες για αυτή τη συνέντευξη. Αν υπάρχει αυτή η συνένεση, θα έλεγα για ποιο σημείο, για να ξεκινήσω λίγο από θεωρία και θα το δέσω με αυτό το πράγμα μέσα. Επανειλημμένα, όταν ήμουν στο Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμών, σαν alternate σαν διάδοχο στην Κόρη του Ζανιά, συμμετείχα στο Eurogroup. Επανειλημμένα είχε γίνει αυτή η κουβέντα εκεί πέρα. Τι είναι αυτό εδώ το πράγμα, ξέρουμε όλοι τι πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα ξανακαιρετήσουμε εκλογές, από αυτό και το κάνουμε αυτό με τις διαδικασίες μεταρρύνσης. Δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Η βιβλιογραφία η οποία υπάρχει σε αρτοκέ στα οικονομικά και στις πολιτικές επιστήμες είναι μεγάλη. Φαίνεται να εντοπίζουν δύο κυρίως παράγοντες. Ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί. Ο πρώτος παράγοντας είναι το ότι οι μεταρρυθμίσεις έχουν κερδισμένους και χαμένους. Μπορεί να μην είναι win-win situation, όμως το συνολικό αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης μπορεί να είναι θετικό. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητα αυτό το οποίο είπες προηγουμένως ο Ραγκίσκο, το ότι δεν είναι win-win, είναι zero-sum game. Μπορεί να είναι positive-sum game, αλλά αυτό να μην είναι το distribution, να είναι διαφορετικό. Λοιπόν, αυτό που γίνεται όμως στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το ότι οι κερδισμένοι μπορεί να είναι πολλοί, αλλά να κερδίσουν κάτι λίγο. Δεν θα δείτε κινητοποίηση των κερδισμένων. Αντίθετα, οι χαμένοι συνήθως κάνουν big time. Αυτός είναι ο λόγος που και συνήθως περισσότερες από τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες μιλάμε, οι δυνητικά χαμένοι
είναι καλά οργανωμένοι, είναι κοντά στην κυβέρνηση και μπορούν εύκολα να το ανατρέψουν. Έτσι από αυτήν την άποψη μου φαίνονται ιδιαίτερα αισιόδοξα. Για παράδειγμα, αν πάρει το πρώτο σημείο συνένεση, το οποίο υπάρχει στη λίστα στο πρώτο απέντεξ το οποίο έχετε. Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Υπάρχει σοβαρά τέτοια συνένεση. Πήγε σε τι να δείτε, ρωτήσατε. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Και όχι μόνο για αυτό, και για πράγματα που είναι ακόμα πιο τέτοια. Σε λίγο θα τα τρώμε τα σκουπίδια μας. Είδατε τη συνένεση για το που θα γίνουν οι επόμενοι χώροι υγειονομική σταθμή και το καθεξή. Μπορεί να συμφωνούμε όλοι από έξω, αλλά όταν ο crucial player, ο κριτικό παίκτη τέλο πάντων, είναι εκείνο ο οποίο θα αρθώσει το ανάστημά του και δεν υπάρχει από την άλλη μεριά η καλή πολιτική δύναμη να κάμψει αυτή την αντίσταση, πολύ φοβάμαι ότι θα μείνουμε στη στασιμότητα. Τι θέλω να πω αυτό το πράγμα. Η συνένεση δεν πρέπει. Πράγματι πρέπει να εξαντλούνται οτιδήποτε περιθώρια διαλόγου υπάρχουν κλπ. Αλλά η συνένεση δεν μπορεί να κρατάει εχμάλωτη, δεν μπορεί να κρατάει σε ομοίρια την υλοποίηση πολιτικών. Αυτό να το έχουμε τελειώσει ξεκάθαρο στο μυαλό μας. Το δεύτερο. Ο δεύτερος λόγος, ο οποίος φαίνεται να είναι κάτι το οποίο εμποδίζει την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, είναι το timing. Οι περισσότερες διαφορετικές μεταρρυθμίσεις έχουν το κόστος μπροστά και το ωφέλη αργότερα. Δόξα τω Θεώ, ζούμε σε κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Υπάρχει πάντα η τάση για την κυβέρνηση να πει ότι εγώ το έχω. Άστο για τον επόμενο. Όσο το αφήνουμε για τον επόμενο, τόσο μεγαλώνει το πρόβλημα. Τόσο πιο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστεί αργότερα. Αυτός είναι και ο λόγος που νομίζω το ότι είναι απολύτως αναγκαίος, τουλάχιστον σε ορισμένα βασικά ζητήματα. Έστω και αν είναι σαν αυτό το πολεοδομικό που είπα προηγουμένως. Το πολεοδομικό είναι. Το χωροταξικό είναι αυτό. Το χωροταξικό αυτή δεν είναι λεπτό. Ή ξέρω εγώ ορισμένα πράγματα που ξέρουμε ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλε τέτοιε. Το ασφαλιστικό μα είναι ίσω το κλασικό δίκτυο. Εκεί νομίζω ότι χρειάζεται μια, πώς το λένε, πολύ περισσότερο προσεκτική, ένα διάλογο και οτιδήποτε μπορούμε να πετύχουμε σε επίπεδο συνενετικό και το καθεξή. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα τρίτο λόγο, τον οποίο δεν τον βρίσκω γιατί δεν πάνε γρήγορα γιατί είναι δύσκολο τι μεταρρυθμίσει. Πριν γίνει μια μεταρρύθμιση, δεν υπάρχουν οι αντίρροπες δυνάμεις. Βλέπω αρκετά άτομα που είναι από την ηλικία μου πάνω. Θυμάστε την ιστορία με την Ολυμπιακή Αεροπορία. Όχι, το κάτι. Θα σας πω πιο καλά από όλους. Επί χρόνια, αυτό το πράγμα το οποίο γινόταν ήταν το ότι δεν υπήρχε αντίλογο σε αυτό το πράγμα. Για πας να πού να πεις σήμερα ότι ξέρω τώρα κρατικοποιήσω πάλι όλα και θα είναι μόνο η Ολυμπιακή Αεροπορία. Και οι πέτρες θα σηκώνουν. Λοιπόν, επομένως αυτό που θέλω να πω είναι το ότι έχω πάει πάρα πολύ χρόνο. Εν κατακλείδη θέλω να πω ότι βρήκα τη μελέτη πραγματικά χρήσιμη, είναι κάτι το οποίο έλειπε από τη βιβλιογραφία. Μπράβο στους συγγραφείς, μπράβο στη διανέωση που αποφάσισε να χρηματοδοτήσει μια τέτοια μελέτη και μακάρι να αποτελέσει το μπούρσουλα για μελλοντικές συνενέσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Στα φορολογικά. Θυμόμαστε ότι μια ευτυχής έτσι περίοδος για τα οικονομικά τα φορολογικά ήταν η έννοια των αντικειμενικών κριτηρίων. Τι έλεγε τότε το κράτος, ότι δεν σε πιστεύω ότι μου δηλώνεις. Εγώ θεωρώ ότι βγάζεις τουλάχιστον τότε, άρα αδικούνταν ο τυπικός σε αυτή την περίπτωση και τους έπαιρνε μπάλα όλους. Το ίδιο συμβαίνει και στα υπουργεία. Όταν ζητάει το γουλουκού προϋπολογισμού από τα Υπουργεία και τις Δημόσιες Υπηρεσίες, επειδή από πριν οι υπηρεσίες ξέρουν ότι θα κόψει το γουλουκού, βάζουν λίγο παραπάνω. Το γουλουκού, επειδή θεωρεί ότι έχει βάλει ήδη παραπάνω η υπηρεσία, κόβει εξορισμό. Άρα αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνη, κύριε Κουβαντόπουλο, που έχει περάσει και από εκεί. Νομίζω ότι. Και ο κύριο Κουβαντόπουλο. Νομίζω ότι την αντιμετωπίζουμε. Και επειδή η διανέωση κάνει και άλλες μελέτες και παρουσιάζει. Και παρουσίασε πρόσφατα την ελληνική εκδοχή του 7ου γύρου της Παγκόσμιας Έρευνας Αξιών. Να πούμε σε αυτό το επίπεδο ότι η κοινωνική συνένεση που απαιτεί το κοινωνικό κεφάλαιο κτλ. Απαιτεί εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι
όπως είναι πολύ γνωστό το ρητό ουδέν κακόν αμοιγές καλού και το αντίστροφο σε κάποιες περιπτώσεις, φαίνεται ότι η εμπιστοσύνη που έχουν οι Έλληνες είναι πάρα πολύ μικρή στους γύρω τους, επικεντρώνεται στην οικογένεια σε 92%, όπου εμπιστευόμαστε πλήρως την οικογένεια. Δεύτερο ποσοστό είναι ανθρώπους που ξέρουμε προσωπικά, 58%. Και όταν ρωτάνε οι περισσότεροι άνθρωποι είναι άξιοι εμπιστοσύνης, μόλις το 8,3% λένε. Συνεπώς έχουμε εδώ πολλή δουλειά να κάνουμε και θεωρώ ότι αυτή ίσως είναι και από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να ξεκινήσει από τον ήπιο. Δύο είναι για μένα οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Το ένα είναι η ενίσχυση εμπιστοσύνης και το δεύτερο είναι ο σεβασμός στο δημόσιο χώρο και στη δημόσια περιουσία. Γιατί βλέπουμε ότι στις περιόδους που αναζητάται πραγματικά η κοινωνική συνέπεση έχουν και καταστροφές άλλου είδους, όχι μόνο οικονομικές και υλικές. Να περάσουμε τώρα στον επόμενο ομιλητή που έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στην εκδήλωσή μας, που είναι ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος, αν μη τι άλλο, έχει και μία εμπειρία στο πώς η κοινωνική συνένεση και οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να γίνουν πράξη. Υπόθηκε για την Ολυμπιακή. Θα το πούμε κι άλλο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια στις πρωτοβουλίες και συγχαρητήρια στις διανέωσεις και στους δύο μελετητές για την ενδιαφέρουσα πράγματι αυτή μελέτη. Να σημειώσω επίσης ότι χαίρομαι που είμαι στο ίδιο τραπέζι, στο ίδιο πάνελ, με τον κύριο Κουτεντάκη, που είναι συμπατριώτης μου και αυτό αμέσως μας φέρνει πιο κοντά. Και ο οποίος, όσο λίγο το ξέρω, μου φαίνεται σοβαρός άνθρωπος, αλλά και με τον Πάνο τον Τζακλόγλου, με τον οποίο βρεθήκαμε στην ίδια πλευρά του μετόπου των μεταρρυθμίσεων από το 12 έως το 14 και φύγαμε με παρόμοια τραύματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είμαστε ίσχυοι με τη συνείδησή μας, υποθέτω και εσύ είσαι, για το ότι κάναμε αυτό το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε. Το Γιώργο Γιωτζανιά να κρατάει κάποιες αποστάσεις σε εκείνη τη φάση και απλώς βοηθώντας με τη ρευστότητα από την Εθνική Τράπεζα στις μηνιαίες συναντήσεις μας. Κυρίες και κύριοι, πήγε αυτόματα το μυαλό μου τώρα που συζητάγαμε για την συνεννόηση και τη συνένεση σε μια συζήτηση το 1994, τους πρώτους μήνες που είχα εκλεγεί ευρωβουλευτής. Εγώ είχα πάει στις Βρυξέλλες έχοντας ψηλά στον αξιακό μου κώδικα την έννοια ασυμβίβαστος. Προφανώς και ένας Γερμανός συνάδελφός μου, συνομήλικος, είναι ακόμα ευρωβουλευτής, ο Πέτερ Λίζε, ο οποίος ήταν μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, και ο οποίος τους 3-4 πρώτους μήνες που ήμασταν εκεί είδε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να συμφωνεί νερώνοντας τις θέσεις του κατ' επανάληψη και κατ' εξακολούθηση με τους σοσιαλιστές που ήταν τότε η πρώτη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έγινε 1, 2, 3, 5. Κάποια στιγμή τον άκουσα να παίρνει το λόγο στην κοινοβουλευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και να διαμαρτύρεται προς τον πρόεδρο του κόμματος, τον Βίλφριντ Μάρτιν, επί 13 χρόνια πρωθυπουργό του Βελγίου, σας θυμίζω. Λέγοντας του ότι, κύριε Πρόεδρε, φτάνει πια. Δεν μπορεί να συμβιβαζόμαστε κάθε μέρα, δεν μπορεί η σημαία του κομματότητας να γίνει ο συμβιβασμός, δεν μπορούμε να νερώνουμε τις θέσεις μας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι, δεν μπορούμε να ενθουσιάσουμε κανένα και κυρίως δεν μπορούμε να ενθουσιάσουμε κάποιο νέο, εξηγώντας το ότι ενώ έχουμε μια συγκεκριμένη θέση, στο τέλος εφαρμόζουμε μια άλλη. Η πρώτη, νομίζω και η τελευταία φορά που είδα τον, κατά τα άλλα, πάρα πολύ ήπιο Βίλφριντ Μάρτινς να εκρήγεται και να εκρήγεται υπέρ των συμβιβασμών. Χτυπούσε το χέρι του στο τραπέζι και έλεγε, θα μου πείτε εσείς να μην κάνω συμβιβασμούς. Εγώ που 13 χρόνια ως πρωθυπουργός έκανα κάθε μέρα συμβιβασμούς, που σε όλη την πολιτική μου καριέρα έχω κάνει συμβιβασμούς, που η ζωή μου είναι ένας συμβιβασμός. Λοιπόν, αυτό προφανώς σας έχει κλείσει, διότι η πολιτική κουλτούρα εκεί και η κοινωνική κουλτούρα εκεί είναι διαφορετική από τη δική μας κουλτούρα εδώ. Εγώ το βίωσα.
τελείωσα αυτό στη συνέχεια, γιατί ήμουν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο για διάφορα θέματα, εν πάση περιπτώσει. Έκανα συμβουλευτού και με του σοσιαλιστέ, με του παρχήνου, με του φιλελεύθερου, φυσικά. Ενίοτε και με την αριστερά. Γύρισα πίσω, δεν έπεσα από τα σύννεφα, ότι όταν είδα ότι η πολιτική κουλτούρα στην Ελλάδα φυσικά δεν είχε αλλάξει και ήταν η κουλτούρα που υπήρχε και όταν έφυγα εγώ ευρωβουλευτής το 1994. Όσο μπορούσα, πάντοτε συνηγορούσα υπέρ αυτής της αντίληψης και στο βιβλίο τώρα που εκδίδω και το εδώ με χαρά, πριν να το δω στο γραφείο μου, το είδα εδώ στο Free Thinking Zone, το Μετακινήσεων Ανάβασης, μπορείτε να βρείτε αποσπάσματα από την εισήγησή μου στο δεύτερο μνημόνιο, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το έχω καθόλου μετανιώσει που υποστήριξα το δεύτερο μνημόνιο. Και ήμουν εισηγητής και στο τρίτο μνημόνιο, και πάλι υποστήριξα και το τρίτο μνημόνιο. Το υποστηρίξαμε πολλές ανταλλάγματα, στα πλαίσια ενός μεγάλου εθνικού συμβιβασμού, μιας μεγάλης εθνικής συνεννόησης, για να μείνει όρθια η χώρα, ίσως τη τελευταία στιγμή συνεννόηση, η μία και η άλλη, αλλά εν πάση περιπτώσει κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι αντιλήψεις όμως αυτές, μην γελόμαστε, είναι μειοψηφικές στην ελληνική κοινωνία. Πάντα θυμάμαι όταν είχαμε τους αγανακτισμένους, ένα γνωστό μου από το ψυχικό, ο οποίος είχε και έχει ένα σπίτι με πισίνα, να κατεβαίνει κάθε Κυριακή απόγευμα στη διαδήλωση μαζί με τους υπόλοιπους αγανακτισμένους, να κραυγάζει εναντίον των πολιτικών λιτότητας και να με παίρνει τηλέφωνο πολλές φορές και να μου λέει: απορώ με τις τάσεις σας. Πώς δεν εξωθείτε και τα κομματικά σας στελέχη να κατεβαίνουν κάθε Κυριακή στις διαδηλώσεις αυτές για να πέσει ο Παπανδρέου, να έρθουμε εμείς, να έρθουμε εμείς και... Λοιπόν, αυτή ήταν η αντίληψη και αυτή είναι η αντίληψη ενός μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, εγώ, Κωνσταντίνε, θα έλεγα ότι η πρώτη μεταρρύθμιση πρέπει να είναι η μεταρρύθμιση στην νοοτροπία. Διότι έχουμε μια διακριτή πολιτική και κοινωνική κουλτούρα η οποία καθίσταται εμπόδιο στο να προχωρήσει μπροστά η χώρα. Γι' αυτό στην Κύπρο χειρίστηκαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο τα μνημόνια και εμείς με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, υπόθηκε, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνω τα ίδια. Εν πάση περιπτώσει, εμείς από την πλευρά μας, επειδή αντιλαμβανόμαστε προφανώς τη σημασία της συνεννόησης, αντιλαμβανόμενοι ότι, αν θέλετε, ένα όλο ένα και μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας το πιστεύει, δεν είμαι έτοιμος να προσυπογράψω τα νούμερα που λέει η έρευνά σας, διότι προφανώς είναι απαντήσεις στα πλαίσια του πολιτικού σοφού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή και αυτό λέει η συνείδησή μας, για τα θέματα της συνεννόησης και του κοινωνικού διαλόγου, επισήμως στο πρόγραμμά μας έχουμε συμπεριλάβει το Ολλανδικό κοινωνικό μοντέλο. Λέμε δηλαδή ότι όπως και στην Ολλανδία υπάρχει μια μόνιμη και θεσμοθετημένη βάση διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, με επιστημονικές επιτροπές και ειδικούς και τεχνοκράτες που συνεισφέρουν με συγκεκριμένους αριθμούς στο να προχωρήσει ο κοινωνικός διάλογος πάνω σε μια βάση, αυτό πρέπει να κάνουμε και στην Ελλάδα. Διότι δεν μπορεί να υπάρξουν εργαζόμενοι χωρίς εργοδότες και οι εργοδότες χωρίς εργαζομένους. Εμείς σταθερά το πιστεύουμε. Αλλά κυρίες και φίλοι, δεν τρέφω αυτά πάντα. Ακόμα και με τη θεσμοθέτηση ενός τέτοιου μηχανισμού, η εφαρμογή του θα είναι αλλά ελληνικά. Μπορεί να είναι μελαγχολική η τοποθέτηση που θα κάνω, αλλά θα την κάνω. Το Σύνταγμά μας δεν διαφέρει πάρα πολύ από το Σύνταγμα της Σουηδίας. Αλλά δεν διαφέρει πολύ και από το Σύνταγμα της Αλβανίας. Ο Δημήτρης Τσάτσος το γράψε. Το Σύνταγμα της Αλβανίας. Διαφέρουμε όμως εμείς τόσο από τους Σουηδούς όσο και από τους Αλβάνους. Ξαναγυρίζω λοιπόν στο ίδιο. Βεβαίως οι θεσμοί συμβάλλουν. Βεβαίως οι πολιτικές ηγεσίες πρέπει να έχουν το θάρρος και να ανοίγουν το δρόμο.
αλλά απευθυνόμαστε σε συγκεκριμένες κοινωνίες όλοι μας. Υπάρχει συγκεκριμένη χωρητικότητα σε σχέση με τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που μπορεί να χωνέψει κάθε κοινωνία. Παραλαμβάνω, ένας πολιτικός κανονικά δεν θα έπρεπε να τα λέει αυτά, αλλά μετά από τόσα χρόνια και τόσες φαλιάρες που έχω δεχθεί ενίοτε και κυριολεκτικά, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ παρά να είμαι προσγειωμένος στο έρωτος. Αυτά περί συνενέσεως. Και θέλω να κάνω και κάποιες δύο σκέψεις μόνο για το δεύτερο σκέλος της μελέτης που αφορά στην βιώσιμη ανάπτυξη που τη βλέπετε από την πλευρά του inclusive growth.